Πόροι στο Δήμο να δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία ότι ολοκληρώνεται το έργο της αποκατάστασης των παιδικών χαρών που παραμένουν για περισσότερο από ένα χρόνο τώρα κλειστές. Όμως την παιδική χαρά που βρίσκεται απέναντι από το κτίριο του ΟΤΕ, κάτι τέτοιο στην πράξη δεν ισχύει, αφού τα παιδιά δεν αναγνωρίζουν από απαγορεύσεις και αναζητούν χώρους για το παιχνίδι τους, ακόμα και μέσα σε ένα χώρο που θεωρείται επίσημα επικίνδυνος για τη σωματική τους ακεραιότητα. Βρισκόμαστε έξω από την παιδική χαρά που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης, απέναντι από το κτίριο του ΟΤΕ, γνωστός τόπος, παιδότοπος, χώρος συγκέντρωσης για τα παιδιά, διασκέδασης, ο οποίος όμως, όπως βλέπετε, παραμένει κλειστός. Και παραμένει κλειστός μετά από τη σχετική απόφαση του Υπουργείου. Είναι περίπου πάνω από ένα χρόνο κλειστές οι παιδικές χαρές στο Δήμο Ξάνθης, ένα από τα βασικά προβλήματα όλων των δημοτών της πόλης μας, αλλά η συγκεκριμένη παιδική χαρά έχει ένα ακόμα πρόβλημα. Όπως βλέπετε, είναι προσβάσιμη. Δηλαδή, παρότι τα λουκέτα υπάρχουν στις πόρτες, παρότι ο χώρος χαρακτηρίζεται επικίνδυνος και είναι επίσημα κλειστός, τα παιδιά συνεχίζουν να μπαίνουν μέσα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βέβαια, δεν υπάρχουν παιδιά μέσα, αλλά τις απογευματινές ώρες ιδίως μετά το σχολείο τα παιδιά είναι μέσα. Τα παιδιά δεν ξέρουν από τις απαγορεύσεις, παίζουν και παίζουν μέσα στα παιχνίδια που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα. Ο χώρος παραμένει έτσι όπως τον βλέπετε, περίπου αφύλακτος και το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει. Τώρα περιμένουμε βέβαια κάποια ανταπόκριση. Ο Δήμος λέει ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την αποκατάσταση των παιδικών χαρών, αλλά όπως βλέπετε η συγκεκριμένη παιδική χαρά ούτε έχει αποκατασταθεί, αλλά ούτε είναι και ασφαλής. Το πρόβλημα πάντως με τις παιδικές χαρές στο Δήμο Ξάνθης παραμένει όχι απλά έντονο, αλλά βρίσκεται και μέσα στα τρία σημαντικότερα προβλήματα που αναγνωρίζουν οι δημότες της πόλης μαζί με τα προβλήματα της καθαριότητας και των αδέσποτων.